Θες να πάμε παρέα, Κλέρχη, μέχρι την Καμπότζη. Βεβαίως. Να αφήσουμε λίγο αυτό το πολύ κρύο το ελληνικό και το κύμα του χιονιά που έχει έρθει. Θα πάμε να συναντήσουμε ένα φίλο. Είναι ο κύριος Πέτρος Γιαλούρος, ο οποίος ήταν κτηματομεσίτης στο Λονδίνο. Πώς θα αλλάζει η ζωή τώρα και κάνει αρχή από το μηδέν. Ήταν κτηματομεσίτης στο Λονδίνο, αλλά τότε που υπήρξε η κρίση κτηματομεσιτική, τα χάνει όλα. Και αποφασίζει να ταξιδέψει στον κόσμο, να φτάσει μέχρι την Καμπότζη. Θα μας πει πώς βρέθηκε εκεί και γιατί, για να ξεκινήσει από το μηδέν. Τον βλέπουμε ήδη με την παρέα του. Καλημέρα, κύριε Πέτρο. Καλημέρα σε εσάς και στην παρέα σας. Καλημέρα, Αθήνα. Καλημέρα. Τι κάνετε? Καλημέρα σας. Λέμε με τον Κλέρχο το Μαρουσάκη, εδώ τον ξέρετε τον καιρό, σε μια Ελλάδα παγωμένη, κατάψυξη στις περισσότερες περιοχές. Εκεί πώς είστε, πώς είναι ο καιρός, τι θερμοκρασίες έχετε? Εδώ έχουμε 30 βαθμούς κάθε μέρα εδώ. Εδώ είναι φούρνος. Κόντρα, ε. Κόντρα. Στο άλλο άκρο, από τους μείον 18 στους συν 30. Κύριε Πέτρο, θα μας συστήσετε και τον κύριο δίπλα σας. Πολύ ζέστη εδώ. Ποιος είναι ο κύριος δίπλα σας, θα μας τον συστήσετε? Ποιος είναι? Ποιος είμαι εγώ? Ναι. Ο Νικόλαος Κουτσάρης. Είστε φίλοι, είστε συνεργάτες, τι είστε? Ναι, εγώ μαζί με τον Πέτρο στο μαγαζί. Είστε στο μαγαζί παρέα, Έλληνας κι εσείς? Μάλιστα. Από ναι. Πού είστε, από πού είστε κύριε Πέτρο εσείς και από πού ο άλλος κύριος? Από Λάρισα. Από Λάρισα. Από Λάρισα. Και οι δύο χωριανοί, τι θερμοκρασίες έχει στη Λάρισα, Κλέρχε? Κάτω από το μηδέν, είμαστε κοντά στους μείον 5, μείον 6. Μείον 5, μείον 6 στη Λάρισα. Ναι. Πώς βρεθήκατε? Μακριά, κρύο στην Ελλάδα. Έτσι, έτσι, και βλέπουμε και πίσω Greek, τον κατάλογο, το μενού, έτσι, με τα φαγητά. Κύριε Πέτρο, πώς βρεθήκατε στην Καμπότζη? Είναι υποχρεωτικό στο μαγαζί. Για πείτε μας. Είναι λίγο μακριά η Καμπότζη τώρα και δεν πιάνει καλά. Θα φωνάζω, κύριε Πέτρο, να μας ακούτε, να έχουμε λίγο καλύτερη συνεννόηση. Πώς βρεθήκατε, λέω, στην Καμπότζη? Πήραμε αεροπλάνο και ήρθαμε. Πώς ξεκινάει κάποιος, κύριε Πέτρο? Για διακοπές και παραμείναμε. Τι είπατε? Ήρθαμε για διακοπές και μείναμε. Έχω 6 χρόνια. Ναι. 10 χρόνια. Και 10 χρόνια ο Πίτερ. Πώς είναι η Καμπότζη, για πείτε μας. Η Καμπότζη καλή είναι σαν χώρα. Πολύ καλή. Φιλόξενος κόσμος εδώ. Έχει τα προβλήματά τους, αλλά δεν μας ενοχλούν εμάς καθόλου. Ωραία για πλάνα βλέπουμε. Δίπλα. Έχει και τη φτώχεια. Εδώ βλέπουμε βέβαια τώρα κάποια πλάνα με κάποιες παράγκες. Είδαμε και άλλες εικόνες. Έχει ναι, και ναι. Τους δύο κόσμους και καταράκτες. Ωραία φύση. Κύριε Πέτρο, θα ήθελα λίγο να ρωτήσω εσάς. Ναι. Εσείς ασχοληθήκατε με τα κτηματομεσητικά στο Λονδίνο, τα χάνετε όλα και αποφασίζετε από το μηδέν να φτιάξετε τη ζωή σας σε μια καινούργια χώρα. Για κάποιον που το ακούει έτσι τώρα απ' έξω, του φαίνεται πολύ δύσκολο όλο αυτό. Πώς το πετύχατε, βουνό, ναι. Έτσι, ακούω. Δεν ακούγεται καλά. Δεν μας βοηθάει η σύνδεση σήμερα. Μια καθυστέρηση στον ήχο, ναι. Να το προσπαθήσουμε λίγο για ακόμα. Για μια καλή καινούρια αρχή, καλή είναι η Καμπότζη εδώ. Καλή είναι η Καμπότζη. Και τι καλούδια φτιάχνετε στην Καμπότζη? Ο κατάλογος πίσω τι δείχνει, τι λέει? Τι έγινε? Α, είναι λέξεις, please, παρακαλώ. Ναι, ναι. Να μας βοηθήσει λίγο φίλος, αν θέλει. Αυτό πίσω τι είναι? Κατάλογος με οδηγίες στα ελληνικά? Ναι, ναι, ναι. Δεν βοηθάει η σύνδεση, δυστυχώς. Να είστε καλά, τα φιλιά μας. Καλές δουλειές στην Καμπότζη με ελληνικό εστιατόριο, όπως πολλοί Έλληνες βρήκαν την τύχη τους και τη ζωή τους. Φιλιά στην Ελλάδα. Καλημέρα από την Ελλάδα, καλημέρα, φιλιά. Και σε πολύ δύσκολες συγκυρίες. Βέβαια. Βέβαια. Καλημέρα. Ξέρεις, Κλέρχη, έχουμε συνδεθεί με πάρα πολλές χώρες και οι περισσότεροι Έλληνες έχουν βρει δεύτερη ζωή με την ελληνική κουζίνα. Ναι, βεβαίως. Και βλέπεις ότι ακόμη και στις ασιατικές χώρες και στις αφρικανικές πιάνει. Έχουν πιάσει και κάνουν δουλειά και βγάζουμε ροκάματο με τα ελληνικά φαγητά. Στην διατροφή, αφού βλέπουμε στην διατροφή. Θα τα πούμε και στη συνέχεια, Κλέρχη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.